ένα, δύο, τρία, τέσσερα, όσες φορές και να τα μετρήσω, στο ίδιο νούμερο καταλήγουμε. 10 ολόκληρα χρόνια. 10. Αυτό είναι το νούμερο. Και μπορεί 10 χρόνια να ακούγονται πάρα πολλά, αλλά πιστέψτε με, τις περισσότερες ημέρες, 10 χρόνια, είναι απλά σαν να έγιναν χτες. Σαν μια στιγμή μονάχα. Κι όμως είναι 10 ολόκληρα χρόνια. Άρρωστο και ψυχραιμία. Θα τους φύξετε τα λουριά. Ρε τράβα προς και μη φοβάσαι, εδώ είμαστε εμείς. Receive this staff and serve in faith, love and wisdom the people of God of this holy metropolitanate of Singapore and South Asia. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Τα νέα μου για αυτή τη φορά είναι λίγο προσωπικά, γιατί έχουν να κάνουν με την επέτειό μου 10 ετών στη Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας. Πριν από 10 χρόνια, 21 Νοεμβρίου του 2011, στην Παναγία στο Πέρα, από το χέρι του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, χειροτονήθηκα με την παρουσία πολλών αρχιερέων εκεί, τους οποίους όλους εκμνημονώ, όπως και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, για την αγάπη του, τη στοργή του και τότε και τώρα και όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ταξίδι το οποίο είχε ξεκινήσει πολύ παλιότερα στην Ασία, αλλά όμως είχε μια κατάληξη εδώ, με βάση στη Σιγκαπούρη, πριν από 10 χρόνια, σε μια καινούρια Μητρόπολη που ήταν αποκοπή από την Μητρόπολη Χονγκ Κονγκ και Νοτιοανατολικής Ασίας, σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε μια καινούρια κατάσταση και δυναμική. Όλοι πιστεύουν ότι στις Ιεραποστολικές Μητροπόλεις, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, ότι τα πράγματα είναι στρωμένα με ροδοπέταλα και όταν έρχεσαι εδώ όλοι σε περιμένουν να σ' αγκαλιάσουν, να χαμογελάσουν και να περάσετε καλά. Όχι, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Κάθαρχη και δύσκολη και η δικιά μας η Μητρόπολη που ήταν μόλις είχε ιδρυθεί, η Μητρόπολη Σιγκαπούρης, φυσικά έχει τις δικές της δυσκολίες και φυσικά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα στην αρχή. Θα μου πείτε τώρα είναι εύκολα? Όχι. Αλλά πολλοί με ρωτάνε πώς αυτή η Μητρόπολη επιβιώνει. Και η απάντησή μου είναι απλή, χαμογελάω και τους λέω γιατί καθημερινά ζούμε το θαύμα του Θεού. Και αυτή είναι πραγματικότητα. Σκεφτείτε τα 10 αυτά χρόνια, στην Ελλάδα υπήρχε οικονομική δυσχέρεια και τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει πανδημία. Θα μου πείτε ζεις στην Νότιο Ασία, γιατί λες για την Ελλάδα? Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι Ιεραποστολικές Μητροπόλεις, όπως είναι η Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, δεν έχουν δικές τους πηγές. Οπότε πρέπει και οι ενορίες αλλά και τα φιλανθρωπικά προγράμματα τα οποία έχουμε στο Πακιστάν, στην Ινδία, στην Ινδονησία, σε αρκετά μέρη σε αυτές τις χώρες, να επιβιώσουν και όλα αυτά επιβιώνουν μόνο
από την αγάπη, τη συνδρομή, τη στοργή ορισμένων ανθρώπων από την Ελλάδα ή Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στην Αμερική, για να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή και εκατοντάδες παιδιά που είναι στα ιδρύματά μας να μπορέσουν να μορφωθούν, να μεγαλώσουν, να έχουν τα φάρμακά τους, να έχουν τα παιχνίδια τους, να έχουν τα ρούχα τους και πάνω απ' όλα να έχουν το χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο που εσείς πραγματικά το δορίζετε καθημερινά. Είμαι ευγνώμων λοιπόν σε όλους εσάς για την αγάπη σας, τη φροντίδα σας, διότι χωρίς τη δική σας συνδρομή, τη δική σας αγάπη, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να ζούμε αυτό το θαύμα. Αυτό το θαύμα που μας επιτρέπει ο Θεός καθημερινά και που με τη δική σας αγάπη όλοι εμείς μπορούμε, καταφέρνουμε και χαμογελάμε, συνεχίζουμε και οι δύσκολες μέρες μας εδώ, τόσο μακριά από τους τόπους που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, τόσο μακριά από τις οικογένειές μας ή από τους δικούς μας ανθρώπους ή τους φίλους μας, μπορούμε να είμαστε εδώ και αυτοί οι δύσκολοι τόποι, οι μακρινοί, να μην είναι τόποι ξενιτιάς ή να είναι τόποι τόσο δύσκολοι, αλλά να είναι τόποι πραγματικά που να νιώθουμε ότι όλοι εδώ είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια γιατί μας ενώνει ο Θεός, μας ενώνει η Παναγιά, μας ενώνει η Εκκλησία και μας προστατεύουν όλοι οι Άγιοι, οι οποίοι είναι δικοί μας πρεσβευτές. Είμαι ευγνώμων λοιπόν στο Θεό, στην Παναγιά, στους Αγίους και σε όλους εσάς που με την αγάπη σας όλες αυτές οι δυσκολίες που εδώ πέρα ζούμε καθημερινά και που οι περισσότεροι από εσάς πραγματικά δεν μπορείτε να αντιληφθείτε γιατί δεν ζείτε στα δικά μας τα μέρη και είναι ανθρώπινο να πιστεύετε ότι αυτός είναι δεσπότης, οπότε πραγματικά δεν έχει ανάγκη ή ότι είναι εξασφαλισμένος ή μια Μητρόπολη, εκκλησία είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτοί ζουν και δεν έχουν ανάγκη και όλα αυτά που κάνουν είναι πολύ λίγα σε όλα αυτά που μπορούν να προσφέρουν. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Πολεμάμε, διεκδικούμε και προσπαθούμε καθημερινά για την επιβίωσή μας, για να μπορούμε να είμαστε εδώ. Οι ανάγκες είναι πολύ πολλαπλάσιες από αυτά που πραγματικά προσφέρουμε, όμως η αγάπη μας μπορεί να καλύψει ακόμα και τις οικονομικές δυσχέρειες ή τις τυχόν αδυναμίες. Προσπαθούμε σε όλους τους ανθρώπους να είμαστε κοντά. Δεν είναι πάντοτε αυτό εύκολο. Και τώρα με την πανδημία καταλαβαίνετε ότι τα ταξίδια είναι ανύπαρκτα. Τα περισσότερα σύνορα στις χώρες είναι κλειστά ή ακόμα και αν ανοίγουν υπό προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι τόσο δύσκολες και
δεν είναι αρκετές για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε. Επίσης, στην Ασία αυτή την περίοδο υπάρχουν και άλλες πολλές προκλήσεις που μας δυσκεραίνουν στην καθημερινότητα. Δεν είναι η ώρα να τις αναλύσουμε εδώ, αλλά όμως είναι η ώρα να ευχαριστήσουμε το Θεό, γιατί κάθε φορά που νιώθουμε ότι η μέρα ξεκίνησε λάθος, η μέρα δεν πάει καλά όπως συνήθως λέμε, ξέρουμε ότι η αγάπη του Θεού είναι τόση που μπορεί να καλύψει αυτή την δύσκολη μέρα και στο τέλος της ημέρας να προσευχηθούμε, να τον ευχαριστήσουμε, να τον δοξολογήσουμε και όλα μα όλα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Και αν κάποια μέρα δεν τελειώνει έτσι, ξέρουμε ότι η επόμενη θα είναι ακριβώς έτσι. Αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο ευχαριστίας, ένα βίντεο που θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας για όλους εσάς, που κι εσείς έστω από τον τόπο σας, από τον καναπέ σας, από την ενορία σας, από τόπους μακρινούς, από τις δικές σας πατρίδες, νοερά με την προσευχή σας, με τη συνδρομή σας, με την αγάπη σας, είσαστε μαζί μας. Το νιώθουμε, το αγαπάμε και γι' αυτό αυτά τα 10 χρόνια που λέω ότι περάσανε, είναι πραγματικά σαν να είναι χτες, σαν να είναι μια στιγμή και είναι μια πολύ όμορφη στιγμή, ένα ταξίδι, διότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει και ό,τι ευλογεί είναι πραγματικά πανέμορφο, είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο ταξίδι που ας ελπίσουμε για όσο θέλει αυτό να προχωρήσει. Και όταν λέω ταξίδι, δεν εννοώ να μείνω εγώ πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση ή να μείνω εν ζωή πάρα πολλά χρόνια. Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει και αυτά μόνο ο Θεός τα κανονίζει, όχι οι άνθρωποι. Όσες φορές οι άνθρωποι προσπαθούν αυτά να τα κανονίσουν, αποτυχάνουν. Γιατί αυτά ανήκουν όλα στο Θεό, δεν ανήκουν σε εμάς. Αλλά αυτή η Μητρόπολη, αυτές οι ενορίες, αυτά τα προγράμματα, να τα ευλογεί ο Θεός. Και γι' αυτό το λόγο προσευχόμαστε, ώστε όχι μόνο αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι οικογένειες που είναι Ορθόδοξοι αυτή τη στιγμή στη Νότια Ασία, ή που βρίσκουν τη χάνουνε της αγάπης και της καλοσύνης μας στα προγράμματα, τα φιλανθρωπικά που έχουμε, να μην είναι αυτά μόνα που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα για μια καλύτερη ζωή ή για μια πνευματικότερη ζωή όσον αφορά τις ενορίες μας, αλλά πολλές γενιές να έχουν τη δυνατότητα να ζούνε αυτό που ζούνε αυτοί οι άνθρωποι σήμερα στις ζωές τους και στις ψυχές τους. Να είμαστε όλοι ευλογημένοι, ο Θεός να μας ευλογεί όλους και η Παναγιά να είναι αντάμα. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά πάντα.